Θέλουμε και από αυτό το βήμα να καταδικάσουμε την άγρια επίθεση του Ισραηλινού στρατού ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Εκφράζουμε και δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας με κάθε τρόπο, όπως κάνει καθημερινά ο λαός μας και άλλοι λαοί στον κόσμο, όπως και χθες στην Ελευσίνα, στο μεγαλειώδη συλλαλητήριο ενάντια στην παραχώρηση της 112 πτέρυγας μάχης. Τα αισθήματα του λαού μας είναι αντίθετα με τη στάση που κρατά η κυβέρνηση, με τους αναγκαλισμούς με το φίλο Μπίμπι και τις εξοργιστικές δηλώσεις για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αρκεί να ασκηθεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Και ρωτάμε πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το κόστος για να σταματήσει να χύνεται αίμα παιδιών στην Παλαιστίνη. Δεν πρέπει να γίνει η χώρα μας ορμητήριο πολέμου. Καμία συμμετοχή στο έγκλημα απεμπλοκεί τώρα και κλιμάκωσε της αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Σχετικά με το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνω την αποθέση αρχής, αν θέλετε, στάση μας απέναντι στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ λαών. Τη στηρίζαμε πάντα και τη στηρίζουμε. Στηρίζουμε την ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών, τον εμπλουτισμό των πολιτισμών των δύο λαών μεταξύ των ανταλλαγών αυτών, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και καλλιτεχνών, γιατί όλα αυτά προάγουν τη φιλία των λαών, τη συνεργασία τους, εμπεδώνουν δεσμούς φιλίας και προάγουν την ειρήνη, κάτι που είναι ζητούμενο, ειδικά τη σημερινή εποχή των οξυμένων ανταγωνισμών. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είμαστε σε μία εποχή οξυμένων, ανελαίητων, πολύπλευρων και πολυδιάστατων ανταγωνισμών, έχουμε ενδιασμούς κατά πόσο μια τέτοια συμφωνία σήμερα μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί για να έρθουν πιο κοντά δύο λαοί και δεν θα αξιοποιηθεί για να υπηρετήσει ανταγωνισμούς, αλλά και να υπηρετήσει την παραπέρα εμπορευματοποίηση ευαίσθητων τομέων, όπως είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, και τελικά να αποβεί εις βάρος των δύο λαών. Και όχι, δεν είμαστε συνήθως κατά, κύριε Υπουργέ. Ναι, έχουμε παρατηρήσεις πάνω στην συμφωνία. Ναι, τη θεωρούμε, όπως παρατήρησαν και άλλοι ομιλητές, τη θεωρούμε γενικόλογη και ασαφή. Περιορίζεται σε εκτεταμένους τίτλους πρακτικά δράσεων, χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενο και το κριτήριο της κάθε δράσης, ή πώς θα γίνεται η επιλογή των έργων και των σχημάτων, ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς που θα υλοποιήσουν τη συμφωνία, και η απάντηση θα είναι κάποιοι φορείς δεν ικανοποιεί. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, δεν ξέρουμε καν αν πρόκειται να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι φορείς, να δημιουργηθούν νέοι, ποιοι θα είναι αυτοί, με ποια κριτήρια. Λείπουν λοιπόν, λείπει πληροφορία από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα, με δεδομένη και την προηγούμενη εμπειρία που έχουμε, σχετικά με τους μηχανισμούς που έχουν υποστηριχθεί και ψηφιστεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, όπως έχουμε το Μητρό των Πιστοποιημένων Φορέων και Προσώπων στο Υπουργείο Πολιτισμού ή τον τρόπο χρηματοδότησης κατά καιρούς των διαφόρων σχημάτων και προσώπων, όλα αυτά εντείνουν τον προβληματισμό μας. Και επίσης, θα με επιτρέψετε και από αυτό το βήμα να τονίσουμε άλλη μία φορά τη διαφωνία μας για τους μακροχρόνιους δανεισμούς μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Εκτιμάμε ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο αυτούς πραγματικά μοναδικά στον κόσμο έργα και δεν θα έπρεπε να δανείζονται, να μεταφέρονται από τον ένα τόπο στον άλλο. Θα μπορούσαμε να υλοποιούμε τις συμφωνίες αυτές με αντίγραφα. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο λόγος που τοποθετούμαστε στο κατά, που καταψηφίζουμε τη συμφωνία. Είναι κάτι άλλο που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και είναι το άρθρο 8. Είμαστε αντίθετοι στο άρθρο 8,
ως προς το σκέλος μόνο που αφορά τη δημιουργία κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, γιατί αξιοποιεί το ισχύον αντιδραστικό κατ' εμάς θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά και την ψήφιση του περσινού νόμου 49-57 πέρυσι το καλοκαίρι, εν μέσω έντονων αντιδράσεων και κινητοποίησεων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Θεωρούμε ότι αυτά τα προγράμματα, βασικό στόχο στο όνομα της εξωστρέφειας, είναι να εμπορευματοποιήσουν παραπέρα τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Και να θυμίσω εδώ, να επισημάνω, ότι στη Βρετανία, στα βρετανικά πανεπιστήμια, επιβλήθηκαν δίδακτρα πρώτη φορά στο όνομα της εξωστρέφειας. Και βέβαια, επειδή είμαστε μπροστά, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθει και ο νόμος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, εκτιμάμε ότι αυτό το άρθρο θα αξιοποιηθεί και σε αυτή την κατεύθυνση και με βάση τα παραπάνω ψηφίζουμε κατά στην κύρωση της συμφωνίας.